Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε να ξεκινήσουμε από τα τελευταία στοιχεία που έχουν να κάνουμε τον COVID-19 δηλαδή του κορονοϊού. Αυτή την πορεία της έξαρσης των κρουσμάτων που υπάρχει δυστυχώς και στην χώρα μας. Εξού και συνεχώς έχουμε να μεταβάλλονται αποφάσεις και από την κυβέρνηση. Είμαστε κυριολεκτικά στο κόκκινο. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι με το που άνοιξε η χώρα και έχουν περάσει ουσιαστικά 45 ημέρες από το άνοιγμα της χώρας στην οικονομία, στον τουρισμό, έχουμε εισαγόμενα περισσότερα από 700 νέα κρούσματα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα 743 εντοπίστηκαν είτε στις πύλες εισόδου, είτε εισήλθαν στη χώρα και διαγνώστηκαν μετά από μερικές ημέρες. Τώρα, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοινώθηκαν είναι 65, εκ των οποίων τα 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.401, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 204 θάνατοι. 7 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Και βεβαίως, οφείλω να πω τώρα ότι χθες είχαμε μία τελετή, μία προσφορά από την Βουλή των Ελλήνων, 50 κρεβάτια, μεθ δηλαδή, στο Σωτηρία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το γεγονός. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή των νησιών, έχουμε δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κάλυνο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τα 12 δείγματα ατόμων που κοινωνιστήκαν από τις επαφές του πρώτου κρούσματος, βρέθηκε το ένα θετικό ενώ τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Το θετικό δείγμα ανήκει σε νεαρό που δεν έχει σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον της 19χρονης και βεβαίως εμφάνισε πρώτη η κοπελιά τα συμπτώματα COVID-19. Είχαμε μια σύσκεψη στην Κάλυνο με τον Δήμαρχο, με τον Έπαρχο και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το πώς θα πάει αυτή η διαδικασία τις επόμενες ημέρες. Επίσης, υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται και στη Ρόδο. 205 είναι οι νεκροί, έτσι, από ό,τι βλέπω, 205 είναι οι νεκροί και όχι 204, γιατί είχαμε και μια ακόμη αρνητική εξέλιξη. Και βεβαίως είχαμε και το όχι από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων στην αύξηση της πληρότητας των πλοίων, όπου ήδη παρατηρείται η έλλειψη των εισιτηρίων, λόγω ότι ταξιδεύουν με το 65% των επιβατών τους. Δηλαδή, τελευταία μέρα του Ιούλη είχαμε, αν θέλετε, ουρέ συνωστισμό στο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως, εάν χρειαστεί, υπόθηκε και στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υπάρξουν και νέα μέτρα. Τώρα, πριν φύγω από την Κάλυνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Πατέλη για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποια στιγμή την επόμενη περίοδο. Συγκοινωνίες και επικοινωνίες στην Κάλυνο του χθες. Είναι μια έκδοση από το αναγνωστήριο της Καλύμνου Εμούσε. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αναφέρεται κυρίως στις συγκοινωνίες, όμως είναι μια ιστορική καταγραφή και των, της ζωής, της κοινωνικής ζωής της Καλύμνου, με εξαιρετικό υλικό, με τα καΐκια της εποχής, με ιταλικά δεδομένα δηλαδή, με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει και μία αναφορά για τον Πανορμίτη. Το λέω τον Πανορμίτη, ένα σκαρί το οποίο κυκλοφορούσε στα Δωδεκάνησα. Κυκλοφορούσε, δηλαδή ουσιαστικά έκανε δρομολόγια στα Δωδεκάνησα. 30 περίπου χρόνια. Ο Πανορμίτης ο πρώτος, ο Πανορμίτης ο δεύτερος. Ένα ιστορικό πλέον σκαρί, για το οποίο βλέπω συνέχεια αναφορές, με δεδομένο ότι καπετάνιο στην δεύτερη φάση για πολλά χρόνια ήταν ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος. Λοιπόν, και είδα και ένα πρόσφατο κείμενο από μια σκηνοθέτητα, την κυρία Χατζηγιαννάκη δηλαδή, η οποία συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στο Καστελόριζο, όπου κάνει μια μοναδική περιγραφή για τα πλοία της άγονης γραμμής. Λοιπόν, τώρα, γρήγορα, θα πάμε στην Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε αυτή την εξέλιξη, όπου είχαμε καταρχήν να μπαίνει το θέμα που είχε να κάνει με έναν θάνατο μιας 27χρονης στα προνοιακά της περιοχής μας. Υπάρχει εδώ σε εξέλιξη, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για όλα αυτά τα θέματα. Όμως, υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και ένα θέμα με έναν συμβίβαστο το οποίο δημιουργείται. Ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων και από εκεί πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε από την αρμόδια Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κύριε Μπακαδήμα,
Κυρία Μιχαηλίδου, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα ζητήματα που θέσατε. Παρακαλώ. Θα σας πω το εξής με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχετε δίκιο. Ζήτησα την παρέτηση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό όμως όχι επειδή θεωρώ ότι η δουλειά του Κέντρου είναι αναποτελεσματική, ούτε επειδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντα και την καθημερινότητα και να βοηθήσει στην ευαλωτότητα των φιλοξενούμενών του. Ζήτησα την παρέτηση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου για το λόγο τον πρώτο μόνο που θίξατε, αυτόν του ασυμβίβαστου. Διότι ήρθε στο γραφείο μου η πληροφορία πριν 10 ημέρες ότι όντως ασκεί παράλληλα καθήκοντα. Όπως πολύ σωστά είπατε, βάσει του επιτελικού νόμου αυτό δεν επιτρέπεται. Η άσκηση καθηκόντου του στο κέντρο ως πρόεδρος είναι βάση αποκλειστικής απασχόλησης. Οπότε για τον λόγο αυτό ζήτησα εγώ την παρέτησή του, την οποία περίμενα από την αρχή της εβδομάδας. Επικοινωνούσα τώρα με το γραφείο μου να δω τι γίνεται και πού είναι. Οπότε ως προς αυτό, ως προς την άσκηση παράλληλων καθηκόντων, έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λόγο, σεβόμενη την εθνική μας νομοθεσία, ζήτησα αυτό. Τώρα, θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κομματική ισορροπία μεταξύ των στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόνοιας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να λειτουργεί και να προασπίζει το βέλτιστο συμφέρον των φιλοξενούμενων και των ωφελούμενων μέσα στο κέντρο αυτό. Οπότε θα ήθελα να είμαι λίγο συγκεκριμένη και να σας πω ότι όντως την δουλειά τους την κάνουν σωστά. Μιλήσατε για διαρροή στην ερώτησή σας, για διαρροή υγραερίου στο παράρτημα παιδικής προστασίας στη Ρόδο. Αυτή η ανησυχία εκφράστηκε από δύο μοναχές. Δύο μοναχές, η μία ήταν 80 ετών, η άλλη ήταν 82 ετών. Πήγαν λοιπόν οι μοναχές στο παράρτημα και μύρισαν υγραέριο. Τι ήταν αυτό? Ενημερώθηκαν από την κοινωνική λειτουργό, η οποία ήταν πλήρως ενήμερη, ότι κατόπιν πρωτοκόλλου και τήρηση πρωτοκόλλου γίνεται έλεγχος μία φορά το μήνα και κάθε φορά που αλλάζουν φιάλες. Οπότε ο άνθρωπος του συνεργείου ήταν εκεί και έκανε την αλλαγή φιαλών εξού και μύρη. Δηλαδή, σωστά οσμίστηκαν οι μοναχές, αλλά ήταν βάση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Λοιπόν, αυτά από την Υφυπουργό και για το θέμα που έχει να κάνει με την παρέτηση. Εξηγήσει το λόγο δηλαδή και δεν έχει κάνει καθόλου με την λειτουργία αυτών των προνοιακών ιδρυμάτων που άλλωστε όποιος γνωρίζει εκ των έσω τα πράγματα διαπιστώνει ότι χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλους. Δηλαδή αυτό είναι προφανές γιατί οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι σήμερα είχαμε και την εισαγωγή στο Σιμανόγλιο του πρώην. Τότε κρατεού άνδρα του ΠΑΣΟΚ, του Άκη Τζοχατζόπουλου, ο οποίος είναι και ύποπτος ή ακορονοϊό δηλαδή, με πολλά προβλήματα υγείας κτλ. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.